για τις υπερπληρωμές και τις χορηγίες εκατομμυρίων που δόθηκαν κατά λάθο σε εταιρεία, στην βάση των διαταγμάτων την περίοδο της πανδημίας θα μας ενημερώσει η Ελισάβετ Γεωργίου. Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε με επιστολή που υπογράφει ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου προ την βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου σχετικά με τι χορηγίε που δόθηκαν την περίοδο τη πανδημία σε 152 μη δικαιούχε, όπω φαίνεται, εταιρείε στο πλαίσιο του σχεδίου κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η επιστολή την οποία και εξασφάλισε το ΜΕΓΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα μπορούσε η τότε διοίκηση του Τμήματο Φορολογία να είχε δώσει πλήρε και σαφεί οδηγίε για ομοιόμορφο χειρισμό των αρχείων Παγκύπρια, γεγονό που θα απέκλει την συντριπτική, όπω αναφέρει η επιστολή, πλειοψηφία των <σίλει> λανθασμένων πληρωμών. <σίλει> Δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα εναντίον προσώπων για τα 13,8 εκατομμύρια ευρώ, που έδωσε κατά λάθο το κράτο ω χορηγία. Ενώ στην επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών φωτογραφίζει, όπω είδαμε, ω υπεύθυνη την τότε διοίκηση του Τμήματο Φορολογία. <σίλει> Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Σε σοβαρέ καταγγελίε προέβη δικηγόρο κρατούμενο των κεντρικών φυλακών, καθώ όπω κατήγγειλε στην Επίτροπο Δικήσεω,